Καλησπέρα Σωτήρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι γίνεται? Καλησπέρα στους ακροατές σας. Σε τι κατάσταση? Όλα καλά. Όλα καλά, έτσι. Μια χαρά. Όλα καλά. Υγεία έχουμε, όλα τα άλλα τα παλεύουμε και τα προσπαθούμε. Πάμε στην ομάδα μπάσκετ, η οποία πάλι ξεκίνησε, δεν είναι πολύ ντεζαβού η φετινή σεζόν με την περσινή? Όντως έχει μια ομοιότητα. Και πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε τα ίδια προβλήματα όπως και φέτος. Τραυματισμών, αλλαγή του Ντίλα με τον Γκος και βέβαια η πολύ καλή αυτή αλλαγή βοήθησε την ομάδα στο τέλος να παίζει και πολύ ωραίο μπάσκετ και να καταφέρει να φτάσει έως την τρίτη θέση, κατακτώντας την τρίτη θέση με 3-0 επί του Προμηθέα, μια ομάδα που είχε μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτόν, και κερδίζοντας και την πρωταθλήτρια του Champions League και την Κυπελούχο Ελλάδος 4 φορές. Βεβαίως. Πολύ σημαντική. Κάτι ανάλογο γίνεται και φέτος. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θεωρητικά ήταν καλύτερος και για τα δικά μου μάτια και γέμισε πιο πολύ. Αλλά πάλι τα προβλήματα τραυματισμών και του Γκος και του Τζόνς δεν έχει αφήσει την ομάδα να βρει τη ρυθμό, να βρει χημεία. Και γι' αυτό βλέπουμε και τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα, πιστεύεις, να... και να έχει καινούργια στελέχη που πρέπει να εντάξει, και όταν συμβαίνει αυτό να χάνει σημαντικά στελέχη από τραυματισμούς. Είναι δύσκολο να βρει ισορροπία. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη να έχει αυτή τη στιγμή δεύτερη χρονιά τον ίδιο προπονητή. Έχει μια βάση Ελλήνων παικτών, κορμών, έμπειρων, που και βοηθάνε αλλά και συνεισφέρουν στο να υπάρχει αυτό το λεγόμενο χημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και απ' την άλλη υπάρχει και την πίεση του αποτελέσματος. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα ατυχές αποτέλεσμα με τη Βόνη. Και στην ουσία αυτή ήταν μια ήττα εκτός έδρα, μια ήττα εκτός προγράμματος. Όλα τα άλλα θεωρητικά πάνω κάτω είναι τα φυσιολογικά. Ίσως και ο Χολαργός. Ίσως και ο Χολαργός είναι εκτός προγράμματος ήττα. Πήρα μια νίκη ψυχολογίας προχθές με την Αντέρ, που ήταν και νίκη χωρίς αύριο. Και βέβαια έρχεται και το παιχνίδι το πολύ σημαντικό για τα προμηθελικά του κυπέλου, το οποίο βρίαμε, αν το κερδίσει είναι σε όλους τους στόχους μέσα και στο πρωτάθλημα. Συνεχίζει στο κύπελο στην τετράδα και έχει πολύ βάσιμες ελπίδες με μια καλή κλήρωση να φτάσει και στον ποθητό τελικό και ίσως και να τον κατακτήσει μετά από πολλά χρόνια. Και με την νίκη που έκανε προχθές παραμένει ζωντανός. Βέβαια πρέπει να τρέξει πολύ, πρέπει να κάνει εκτός έδρας νίκες, πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός στην έδρα του. Γιατί είναι πολύ έτσι, πονηρός ο όμιλος και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί η Ναντέρ που κερδίσαμε προχθές είχε χάσει, κέρδισε τη Βόνη 20, ενώ εμείς είχαμε χάσει από τη Βόνη εδώ και θεωρητικά εύκολα. Λύση μου μια απορία όμως, γιατί εγώ με τη Βόνη το παιχνίδι το είδα, όπως είδα και γενικά με τις γερμανικές ομάδες. Αυτό που συμβαίνει με τους Γερμανούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν 10-11 Αμερικάνους, να είναι όλοι αθλητικοί στο φουλ, να μην μπορείς να τους έχουμε κάνει 9 ήττες σε σερία από γερμανικές ομάδες. Το βρίσκεις φυσιολογικό αυτό? Γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να παίξουμε στον ίδιο ρυθμό. Καθώς... Καμιά φορά πρέπει να είσαι... Δεν μπορείς δηλαδή να παίξεις πάντα. Δεν μπορείς να κερδίσεις όλους τους αντιπάλους με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτή την αν αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ είχε έναν αμυντικό τύπου Κατσιβέλη Ξανθόπουλος που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ στην ΑΕΚ, ο οποίος να μπορούσε να μαρκάρει τον Κοντό, τον ένα και μοναδικό playmaker που είχε η αντίπαλη ομάδα της Βόνης, νομίζω το μάτς μπορεί να λέγει και 20 πόντους. Και 20 πόντους υπέρ του ΠΑΟΚ εύκολα. Απλά είχε έναν δαιμόνιο γκάρ η Βόνη, ο οποίος έδινε το ρυθμό σε αυτό το up-tempo παιχνίδι, πίεση 40 λεπτά, και είναι και πολύ αθλητική ομάδα και ήταν και πάρα πολύ εύστοχη. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να ακολουθήσει, αλλά δεν ήταν ο τρόπος που, και ο ενδεδειγμένος που θα μπορούσε να τους κερδίσει. Απλά είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα με γερμανικές ομάδες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όσους Αμερικάνους θέλουν, που κάπου, δηλαδή, σαν να αλλοιώνεται εντελώς ο θεσμός. Δηλαδή, δεν γίνεται να παίζει... Εμείς σαν Έλληνες τι έχουμε να πουλήσουμε όλα αυτά τα χρόνια, που λέμε ότι παίζουμε το σκεπτόμενο μπάσκετ. Αν εμείς προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε σε ρυθμό και αθλητικότητα, μειονεκτούμε. Σε μυαλό και τακτική υπερτερούμε 1000%. Είμαστε μπροστά. Αν δηλαδή πηγαίναμε να κερδίσουμε το μάτς με την τακτική και το μυαλό, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα. Καμιά φορά σε παρασέρνει ο ρυθμός και προσπαθείς και εσύ να τρέξεις. Θεωρητικά παίζεις στο γήπεδό σου, θες να ανοίξεις το ρυθμό, αλλά δεν του βγήκε. Είναι παιχνίδια και με τις γερμανικές ομάδες. Είναι παιχνίδια που είναι για κλειστό πόλεμο, δηλαδή. Δεν είναι για να παίξεις τα ίσα. Δεν σκέφτονται. Δηλαδή αυτές οι ομάδες δεν σκέφτονται.
Ναι. Απλά τρέχουν σαν να παίζουν, ρε παιδί μου, όπως παίζουμε εσύ και εγώ στο ανοιχτό και κάνουμε πλάκα. Στο Ποσειδόνιο, ναι. Ωραία. Στο Ποσειδόνιο. Η νίκη επί της Ναντέρ, θεωρείς ότι είναι μία... σε επίπεδο ψυχολογίας και με τον τρόπο που ήρθε. Γιατί κακά τα ψέματα, ξέρεις πάρα και εσύ πάρα πολύ καλά, ότι συνήθως τέτοια παιχνίδια τα χάναμε έτσι. Ωραία. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο και η νίκη και ο τρόπος που ήρθε για να αλλάξει λίγο και το τέμπο της ομάδας? Εννοείται, γιατί και η ουσία, αλλά και είναι και ουσιαστική νίκη για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας, αλλά και ψυχολογικά και ίσως και μεγαλύτερο αβαντάζ είναι αυτή τη στιγμή, γιατί η ομάδα προερχόταν από μια κακή ήττα και στο Ισραήλ, αλλά και στο Χολαργό, και οπωσδήποτε αναπτερώνει το ηθικό των παικτών και τους δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Και ο τρόπος που ήρθε, που δεν τα παρατήσανε, που χάναν τρεις πόντους, που ο Ζάρας έβαλε τρεις βολές, που ο Μαργαρίτης ένα μικρό χρόνο και παίξαν καλή άμυνα και πήρε το rebound και κέρδισε βολή και την έβαλε, νομίζω ότι θα τονώσει πολύ το ηθικό, το πεσμένο που ήταν των παικτών, φυσιολογικά από τις ήττες που είχαν προέλθει, και θα τους δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Στην ψυχολογία του αγώνα με την ΑΕΚ, θεωρείς ότι θα μετρήσει περισσότερο το περσινό 4-0? Ή η ΑΕΚ είχε ένα ψυχολογικό προβάδισμα λόγω της εύκολης νίκης παρά της απουσίας του ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε και αυτή? Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν είναι τελείως διαφορετικό το... η ομάδα, ο προπονητής, οι παίκτες, όπως και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το ρόστερο του ΠΑΟΚ είναι νομίζω κατά 50% αλλαγμένο. Μακάρι να δούμε κόσμο στο γήπεδο για να καταλάβουν και ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες του ότι πραγματικά παίζουν στην έδρα τους. Αυτό νομίζω ότι παίξει σημαντικό ρόλο, και αν ο κόσμος αγκαλιάσει την ομάδα και αρχίσει λίγο, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι ψυχολογικά ανεβασμένος ο ΠΑΟΚ λόγω της συνέχειας με την Αντέρ. Υπάρχει ένας πολύ εφικτός στόχος να περάσουν στην τετράδα του κυπέλου, που θα αναπτερώσει ακόμα παραπάνω το ψυχολογικό τομέα της ομάδας. Παραμένουν στο στόχο του κυπέλου και συνεχίζουν. Είναι μέσα στους στόχους που έχουν όλη την χρονιά. Και βέβαια κερδίζουν και έναν πολύ σημαντικό αντίπαλο και για την τρίτη θέση, για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το Champions League, για όλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ νομίζω πάλι θεωρητικά θα έχει περισσότερο, μεγαλύτερο budget από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Είναι η πρωταθλήτρια Champions League, είναι η κυπελούχος Ελλάδος. Άρα παίζουν με ένα μεγάλο αντίπαλο και θέλουν να τον κερδίσουν. Και να προχωρήσουν, αλλά και να ανέβουν ψυχολογικά. Παίζει ρόλο στην οικονομία της αναμέτρησης αυτή το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει τόσα χρόνια σε ένα τελικό κυπέλλου? Ήσουν νεαρός αθλητής τότε. Ναι. Νομίζω ότι το 99 πήραμε και το κύπελλο. Ναι, από τότε. Ναι, έχουν περάσει 20 χρόνια. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο για οποιονδήποτε αθλητή να παίζοντας μπάσκετ, πέρα από το χόμπι σου που το κάνεις επάγγελμα, στο τέλος της ημέρας μετράει και τι έχεις κατακτήσει, τι έχεις καταφέρει. Και το παράσημο που θυμούνται όλοι είναι πού συμμετείχες και τι έχεις πάρει. Νομίζω ότι και για τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ, αλλά και για τα παιδιά, το καθένα ξεχωριστά, και για τους προπονητές, είναι πολύ σημαντικός ο στόχος, και νομίζω ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να κατακτήσουν αυτό το στόχο. Έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, της μιας μέρας παραπάνω ξεκούραση, γιατί όχι μάλλον την ίδια μέρα παίζει και ΑΕΚ. Αλλά έχει ταξίδι. Είχε ταξίδι. Εντάξει, και η ΑΕΚ όμως προέρχεται από μεγάλες νίκες. Έχει κερδίσει δηλαδή εκτός έδρας μια καλή ομάδα, την Τιζόν, πάλι γαλλική. Εντάξει, θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι, ανοιχτό. Δεν νομίζω χωράει προγνωστικά, γιατί και η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε, για μένα το πιο σημαντικό σαν άνθρωπο στο μπάσκετ, να δω κόσμο στο γήπεδο. Αυτό θα μου άρεσε. Δηλαδή όπως ο κόσμος αγκαλιάζει όλα τα άλλα τμήματα, και το ποδόσφαιρο και το βόλο και το handball, να γίνει το ίδιο και με το μπάσκετ. Γιατί πραγματικά μεγάλη ομάδα την κάνει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Στο τι με βάση την κατάσταση των δύο ομάδων, τι πιστεύεις πρέπει να εξουδετερώσει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της ΑΕΚ? Κοίταξε, νομίζω η ΑΕΚ είναι πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, επειδή την παρακολούθησα, έχει το Mace ένα εξαιρετικό playmaker, προηγούμενος από το NBA, πραγματικά δαιμόνιος. Έχει ένα εξαιρετικό τριαροτεσάρι, το Ματσιούλης, πάρα πολύ έμπειρο, που παίζει το ρόλο του καθοδηγητή μέσα στην ομάδα. Τον πάντα επικίνδυνο Σάκοτα. Το Λαρετζάκι, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Το ατού του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν παίζει ο Ξανθόπουλος. Για μένα είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή το πιο δυνατό σημείο για τον ΠΑΟΚ και το πιο αδυνατό για την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ δεν θα έχει δεύτερο γκάρ.
να μπει μέσα και να αλλάξει λίγο το ρυθμό, να παίξει άμυνα, να δώσει το θεωρητικά έτσι, το ξύλο, το μπασκετικό, το οποίο θα προσφέρει στην ομάδα του. Δεν έχει ουσιαστικά έναν σημαντικό ρολίστα. Η ΑΕΚ είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή. Το Σαντ Ρος που είναι ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από την Νταρουσάφακα, από Ευρωλίγκα, επίπεδο Ευρωλίγκας. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Και ο Χάρης έκανε 12 στα 12, είχε 39 στο τέντεξ. Ο Χάντερ, ναι, ο Χάντερ. Ο Χάντερ δεν το φοβάμαι. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένει από τους άλλους. Δεν θα δημιουργήσει, ούτε μπορεί να έχει πρωτοβουλία στο παιχνίδι του. Είναι ένας ψηλός που απλά και μόνο περιμένει μαχητικός να πάρει επιθετικό rebound. Είναι σαν να λέμε ο Γκάρετ, ο αντίστοιχος Γκάρετ ο δικός μας. Δηλαδή δεν θα πάρει την μπάλα με πλάτη για να δημιουργήσει ούτε με πρόσωπο. Πάντα θα περιμένει από τους άλλους, θα πάρει επιθετικό rebound και θα βάλει καλάθι ή αν του δώσει κανένας καμιά assist να βάλει ένα εύκολο lay-up. Δεν είναι παίκτης ο οποίος δημιουργεί. Δηλαδή δεν θα δούμε ποτέ στο παιχνίδι η μπάλα να καταλήγει στο Χάντερ για να παίξει ένας-ένας. Ό,τι πάρει από ό,τι του δώσουν όλοι οι άλλοι. Ωραία. Βλέπεις, γενικά γίνεται μεγάλη κουβέντα για το Χρυσικόπουλο και μια περίοδο ωριμότητας που έχει στη φετινή σεζόν και ξεκάθαρης βελτίωσης, συμφωνείς με αυτό? Κοίταξε, ο Χρυσικόπουλος είναι ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο 100% τις δυνατότητές του. Μιλάμε ένα παίκτη με προδιαγραφές, πώς λέγαμε, αυτό το κούμπο, είναι ο αντίστοιχος Χρυσικόπουλος. Είχε κάποιες ατυχίες, κάποιους τραυματισμούς. Νομίζω ότι του δόθηκε τώρα αυτή τη στιγμή η δεύτερη ευκαιρία. Προσπαθεί το παιδί. Έχει αναγεννηθεί μέσα από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή του ταιριάζει και η ομάδα και ο κόσμος και ο προπονητής και η διοίκηση. Και είναι σε μια ανωδική πορεία. Αν βελτιώσει λίγο την άμυνά του και τη μαχητικότητά του, που αυτό είναι νομίζω η αδυναμία του, μπορεί να παίξει στο πιο υψηλό επίπεδο σε όλα τα δηλαδή, εθνικές ομάδες, στην Ευρωλίγκα, όπου μπορεί να ονειρευτεί και όπου θέλει. Και μακάρι βέβαια να μεγαλώσει και το οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ να μείνει στην ομάδα μας. Αλλά το ταλέντο του είναι εξωπραγματικό. Είναι στο δικό του χέρι, τώρα που έχει ξεπεράσει τους τραυματισμούς του και είναι 100% υγιής, να βελτίωσει αυτό το κομμάτι, το οποίο βέβαια δεν είναι απλό και εύκολο. Δηλαδή για να παίξει κάποιος μπάσκετ πέρα από το ταλέντο και την αθλητικότητα που είναι τα προφανή, χρειάζονται και ψυχικά χαρίσματα και πνευματικά χαρίσματα. Αυτή η τετράδα στοιχείων των πραγμάτων είναι αυτό που κάνει έναν αθλητή να ξεχωρίζει. Αν τα καταφέρει, νομίζω ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Και είναι τυχερός τώρα που βρέθηκε σε αυτή την συγκυρία του ΠΑΟΚ και βρήκε δηλαδή, μια μεγάλη ομάδα έτσι, με προοπτική και το παιδί έτσι αναγεννήθηκε. Ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και θα τα πούμε και στο γήπεδο. Όποτε θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Ναι, ναι. Γεια. Σωτήρης Νικολαίδης λοιπόν μαζί μας, μας μίλησε για το μπασκετικό ΠΑΟΚ, τη σημαντικότητα της νίκης την περασμένη Τρίτη. Παίζαμε. Ναι, ναι. Την περασμένη Τρίτη απέναντι στην Αντέρ και τον τρόπο που ήρθε, το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της Δευτέρας, από το 99, του Σαββάτου, συγγνώμη,